Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή να κάνετε για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω τα βίντεά μου και να πατάτε και το κουμπινάκι εκεί πέρα να ξέρετε ειδοποίησεις. Σήμερα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, σας βγάζει ασπροπρόσωπους για γιορτές, για καθημερινές, για οτιδήποτε και αν έχετε. Είναι πανεύκολο, πέραν το ότι θέλει μόνο μισή ώρα ψήσιμο, όλα τα άλλα είναι χωρίς βράσιμο, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Θα δείτε και στο βίντεο αναλυτικά. Θα σας λύσει τα χέρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, Ελλάδα και εξωτερικό, για τα πολύ ωραία σας σχόλια, για τα like, για τα πάντα. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Πάμε λοιπόν, φιλαράκια μου. Ρίχνουμε τα αυγά, θα χρειαστούμε ένα μούλτι. Εγώ στο μούλτι το έκανα. Μπορείτε να το βάλετε και σε μια λεκανίτσα με ένα σειρματάκι και να χτυπήσετε. Λοιπόν, ένα κουτάλι χρειαζόμαστε. Όλα θα είναι μετρημένα με κουταλιές. Για τη μικρή τη δόση είναι 7 κουταλιές ζάχαρη, 7 κουταλιές γάλα, 7 κουταλιές καλαμποκέλαιο. Δεν χρειάζεται να ζυγίσετε, να μετρήσετε τίποτα. Μόνο ένα κουτάλι σούπα θέλετε. Μία βανιλέτα ή 2 καψουλάκια βανίλιας. 3 κουταλιές γεμάτες κακάο, μπορεί να βάλετε και 4 αν θέλετε να είναι πιο σοκολατένιο. Αλλά εντάξει, μεσαία κατάσταση εγώ. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε και το αλευράκι, 7 κουταλιές αλεύρι, φαρίνα, μάνα και ραμάρι, το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Χτυπάμε 2-3 λεπτά στο μούλτι και έτοιμο το μείγμα μας, δεν χρειάζεται πολύ χτύπημα, σας είπα μπορείτε και με το χέρι να το χτυπήσετε. Εγώ εδώ πέρα θα κάνω διπλή δόση, θα σας γράφω στο βίντεο και για τη μονή, για μικρό πυρεξάκι και για αυτό το πυρέξ τώρα εδώ πέρα το δικό μου, θα σας γράφω και πόσο είναι ακριβώς. Το λαδώνω λίγο, το αλευρώνω, όπως κάνουμε συνήθως για όλα τα κέικ και θα ρίξω μέσα το μείγμα μας. Θα το βάλουμε να ψηθεί στο φούρνο εστία πάνω κάτω 170 βαθμούς με 175 μισή ώρα. Στο δικό μου το φούρνο έκανε μισή ώρα. Θα το δείτε, στη μισή ώρα. Θα κάνουμε τη δοκιμή με το καλαμάκι ή οδοντογλυφίδα ό,τι έχετε και αφού βγει στεγνό είναι έτοιμο. Θα τα αφήσουμε λοιπόν να κρυώσει και θα ετοιμάσουμε το σιρόπι. Το σιρόπι θα είναι σοκολατένιο, δεν χρειάζεται βράσιμο, σε ένα βαθύ μπολάκι, γάλα, κακάο, λίγο λικέρι ό,τι έχετε, εγώ είχα καραμέλα, ζάχαρη άχνη, μάνα κεραμάρι και αυτή όπως είπαμε γιατί διαλύεται εύκολα. Θα το βάλουμε 5 λεπτά, το ανακατέψουμε λίγο με το σύρμα και θα το βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων για 5 λεπτά να βράσει, να καεί καλά. Και με αυτό το μείγμα που κάναμε το σιρόπι τώρα, το κακάο, με αυτό θα περιχύσουμε το κέικ μας. Δεν είναι σοκολατόπιτα, είπαμε, είναι ένα κέικ το οποίο είναι υγρό με μια πολύ ωραία κρέμα. Για επικάλυψη από πάνω θα βάλετε ή μόρφατ που θα το χτυπήσετε μαζί με σοκολάτα λάκτα, μερέντα, ό,τι έχετε. Ή μπορείτε να βάλετε γκαρνί μους σοκολάτας έτοιμο που δεν χρειάζεται βράσιμο. Ή ακόμα και κρέμα γάλακτος χτυπημένη μαζί με 2-3 κουταλιές γεμάτες μερέντα. Έχει κρυώσει το κέικ μας. Θα τρυπήσουμε με το καλαμάκι. Παντού σε όλα τα σημεία με το καλαμάκι τους ή άλλως δεν φαίνονται μετά οι τρύπες γιατί μπαίνει το σιρόπι, μπαίνει και η επικάλυψη από πάνω, κανένα πρόβλημα. Θα ρίξετε από πάνω το γλάσο αυτό, το σιρόπι μάλλον γιατί δεν είναι γλάσο, είναι σιρόπι. Και δεν είναι σοκολατόπιτα, σοκολατόπιτα υπάρχει στο κανάλι άλλη. Είναι ένα κέικ υγρό, ένα κέικ λίγο διαφορετικό από τα άλλα με επικάλυψη. Θα βάλουμε και την επικάλυψη από πάνω που χτυπήσαμε το μόρφατ μαζί με τη μερέντα. Μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε μερέντα ή να προσθέσετε και λίγο κακάο ακόμα να γίνει πιο καφέ. Αλλά εντάξει, πάνε μέτρων άριστον. Λοιπόν, με μια σπατουλίτσα ή αν έχετε αυτή τη σπάτουλα τη τάπερου αέρα αυτό από το μηχάνημα που κάνουν τα κουλουράκια, αυτή βοηθάει να στρώσουν πιο καλά οι κρέμες. Για διακόσμηση θα βάλετε ό,τι έχετε, ό,τι σας αρέσει. Εγώ έβαλα λίγο από τη λάκτα που έλειωσε τη μερέντα, έκανα κάποιες γραμμούλες έτσι, σχεδιάκι. Είχα και σοκολατάκια λάκτα και τα έβαλα και αυτά από πάνω. Τόσο ώστε σε κάθε κομματάκι που θα κόβω θα έχει απάνω και ένα σοκολατάκι. Η διακόσμηση είπα από πάνω, η επικάλυψη είναι θέμα το τι γούστο και το τι έχει ο καθένας. Μπορείτε να βάλετε τρούφα.
κουβερτούρα τριμμένη, σοκολάτα τριμμένη, κουβερτούρα χρωματιστή, πουράκια καπρίς, ό,τι σας αρέσει. Και σε κάποιο άλλο βίντεο που θα κάνω θα σας δείξω πώς θα κάνετε μόνοι σας σπιτική φεγγεντίνη, που είναι σαν βάση για γλυκά για τούρτες. Είναι πάρα πολύ εύκολη, την έχω κάνει αρκετές φορές και δεν θα χρειαστεί να πηγαίνετε να αγοράσετε ή ακόμα θα σας απαλλάξει και από το παντεσπάνι. Αυτή η βάση, η κράτς κρούς που τρώμε στη ζαχαροπλαστεία, είναι πανεύκολη, θα σας τη δείξω. Λοιπόν, περιμένω τις εντυπώσεις σας, τα σχόλιά σας. Θα σας γράφω κάτω από το βίντεο, εκεί που λέει εμφάνιση περισσότερων, ακριβώς τα υλικά για το πυρέξ αυτό που έχω φτιάξει. Είναι μετρημένο το πυρέξ, θα σας γράψω και πόσο είναι. Και περιμένω τα σχόλια, τις εντυπώσεις. Θα πω καλή χρονιά, με υγεία και χαρά. Είναι το τελευταίο μου γλυκό του 2021 και εύχομαι το 2022 να είναι ακόμα πιο γλυκό από το γλυκό μου, να είναι πιο χαρούμενο, πιο αισιόδοξο και γεμάτο χαρές πάνω απ' όλα. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, μπορείτε να κάνετε εγγραφή τώρα. Θα πατήσετε το καμπανάκι να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω τα βίντεό μου. Γιατί πολλές κυρίες με ρωτάτε, κυρία Γκόλφο, ανεβάσατε αυτό, πότε θα ανεβάσετε εκείνο? Αν έχετε κάνει εγγραφή θα σας έρχεται ενημέρωση. Φτιάξτε λοιπόν αυτό το κέικ. Θα ξετρελάνετε μικρούς και μεγάλους. Πιο πολύ τα πιτσιρίκια. Δεν χρειάζεται να είναι γιορτή ή να είναι πρωτοχρονιά ή οτιδήποτε άλλο για να το κάνετε. Σας βάζω πάντα συνταγές. Φροντίζω οι συνταγές που βάζω να είναι πάντα οικονομικές και εύκολες. Δηλαδή, για να κάνετε αυτό το γλυκό, τα πιο πολλά υλικά, δηλαδή αλεύρι, γάλα, κακάο, έχουν τα πιο πολλά σπίτια, έχουμε πάντα σπίτι μας. Το μόνο που θα αγοράσετε είναι μια κρέμα γάλακτος ή ένα κουτί κρέμα για να βάλετε επικάλυψη. Όλα τα άλλα λίγο πολύ υπάρχουν. Τα φιλιά μου, σας αγαπώ πολύ πολύ πολύ.